πέντε συνοριοφύλακε, οι οποίοι υπηρετούσαν στο τμήμα συνοριακή φύλαξη Διδημοτήχου, συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλεία Βορείου Ελλάδο, κατηγορούμενοι για τα αδικήματα τη δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσία, παράβαση καθήκοντο και παράβαση του κώδικα μετανάστευση και κοινωνική ένταξη. Η σύλληψή του έγινε μετά από αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα τα ξημερώματα τη Δευτέρα, ενώ διακριβώθηκε και η δράση τεσσάρων ακόμη αλλοδαπών που διαμένουν εκτό Τη της ελληνικής επικράτειας. Όπως προέκυψε από τη μέχρι στιγμής έρευνα, οι αστυνομικοί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, ερχόμενοι σε επαφή με κυκλώματα που δρούν σε γειτονική χώρα, φέρονται να προέβαιναν σε πράξεις ή παραλήψεις που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση εισόδου στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών. Από τη συνδυαστική ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε, προέκυψε ότι εν λόγω αστυνομικοί διευκόλυναν σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις την παράνομη είσοδο στο ελληνικό έδαφος αγνώστου αριθμού από τι έρευνε που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26.550 ευρώ, 59 κινητά τηλέφωνα, 12 power banks, 2.120 δολάρια Αμερική, 850 λίρε Τουρκία, 23 λίρες Αγγλία, 77 λέου Ρουμανία, πλήθο χαρτονομισμάτων από χώρε τη Ασία και τραπεζική κάρτα. Οι συλληφθέντε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρο του θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.